Σκληρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ έκανε από την Καβάλα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και λέκτορας της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, υπογραμμίζοντας ότι η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλησε με αυτές τις πολλαπλές εκλογές να λάβει εξεφόδου την εξουσία. Σημείωσε ότι το διακύβευμα είναι πολύ σημαντικό στις ευρωεκλογές 25 Μαΐου και κάλεσε τους καβαλιώτες ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες ψηφίζοντας με σύνεση και όχι κάνοντας ένα βήμα στο κενό. Εγώ υπηρετώ επί 10 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία, 3 φορές ως υποψήφιος βουλευτής, έφτασα να είμαι επιλαχών. Είμαι 8 χρόνια δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης και διετέλεσα αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, έχοντας την ευθύνη για τα σημαντικότερα έργα που έγιναν ποτέ όχι στην πόλη μας μόνο, αλλά στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. Το νέο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης και η ανάπλαση της νέας παραλίας σε όλο το μήκος της ήταν έργα της δικής μου αντιδημαρχίας αρχιτεκτονικού και τοπογραφίας και σεμνύνομαι γι' αυτά. Επίσης, έχω πλουσιότατη διεθνή εμπειρία. Για 4 χρόνια ήμουν επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. Έχω βρεθεί σε αποστολές επιτήρησης της ειρήνης ή πρόληψης συγκρούσεων 1 χρόνο στο Κωσυφοπαίδιο και 1 χρόνο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε διευθυντικά καθήκοντα και έχω τιμηθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς για τις επιδόσεις μου. Διδάσκω επί 34 χρόνια το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Σχέσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη νομική σχολή, και με αυτό εντός εισαγωγικών το οπλοστάσιο μου προσέρχομαι ενώπιον των ψηφοφόρων της πατρίδας μας σε μια δύσκολη αναμέτρηση στην οποία πρέπει να προσεγγίσουμε την Ελλάδα σε κάθε άκρο της για να πείσουμε τους ταλαιπωρημένους από την πενταετή κρίση Έλληνες ότι η Ευρώπη με την ανανέωση που θα επέλθει από τη νέα συζήτηση που θα αρχίσει με βάση τις εμπειρίες ιδίως του Ευρωπαϊκού Νότου είναι ο ευρύτερος χώρος μας. Είναι η στέγη μεγάλη η οποία θα μας θωρακίσει απέναντι στις πολλές προκλήσεις, τους ανταγωνισμούς και τους κινδύνους του διεθνούς περίγυρου. Η Ευρώπη μπορεί να μας στηρίξει και πρέπει στα μεγάλα εθνικά μας ζητήματα, από το Κυπριακό, το Αιγαίο και το Θρακικό, στο οποίο επιχειρείται εδώ και δεκαετίες ο εκτουρκισμός της μουσουλμανικής μειονότητος. Δυστυχώς, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα αυτό είναι από επικίνδυνες έως κινούνται σε ολισθηρό έδαφος.